για να κλείσουν μια σειρά από ζητήματα τα οποία παραμένουν ανοιχτά, καθώς ξέρετε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πολλές φορές είναι αρκετά υπερβολικό στις απαιτήσεις του. Ωστόσο, ποιες θεωρώ, απαιτήσεις τώρα είναι τα ζητήματα που μένουν ανοιχτά? Ξέρετε ότι τα ζητήματα είναι το συνταξιοδοτικό, το εργασιακό και φυσικά το θέμα της ενέργειας. Είναι αυτά τα τρία ζητήματα. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Έχετε κάνει συγκλήσεις. Από ό,τι βλέπουμε και σε. Κοιτάξτε να δείτε, μετά τη Ρώμη και μετά από τις πρωτοβουλίες που πήρε ο Πρωθυπουργός και τη στήριξη η οποία υπήρξε καθ' όλη τη διάρκεια της Συνόδου με δηλώσεις κορυφαίων Ευρωπαίων αξιωματούχων. Θυμίζω τη δήλωση του κυρίου Γιούνκερ, θυμίζω τη δήλωση του κυρίου Τούσκ, το γεγονός ότι ο Προεδρεύων, ο κύριος Τζεντιλόνι, ο Ιταλός Πρωθυπουργός, επίσης στάθηκε στο πλευρό των αιτημάτων της ελληνικής πλευράς και φυσικά τη στάση του Σοσιαλιστικού Κόμματος, το οποίο ομοφόνος στήριξε τις θέσεις μας, έχει δημιουργηθεί ένας πολιτικός συσχετισμός που έχω την εντύπωση ότι θα οδηγεί σε μια θετική κατάληξη στο θέμα των εργασιακών. Τώρα, τι μπορεί ακόμη να σημαίνει δηλαδή, αυτό? Δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα αν δεν συμφωνηθούν όλα. Και αυτό σημαίνει. Δηλαδή, ότι στηρίζετε την αισιοδοξία σας στις δημόσιες δηλώσεις που γίνανε? Όχι, όχι. Η αισιοδοξία στηρίζεται στο γεγονός ότι από όλες τις πλευρές έχει δηλωθεί στις διαβουλεύσεις οι οποίες έχουν γίνει ότι στόχος είναι να κλείσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Από τη δική μου μεριά δεν θέλω να μπω σε ένα τεχνητό χρονοδιάγραμμα, ωστόσο από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους αλλά και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ακουστεί η ημερομηνία της 7ης Απρίλη. Μένει να δούμε αν πράγματι αυτά τα οποία λέγονται είτε δημοσίως είτε ιδιωτικώς εκ μέρους των θεσμών θα γίνουν και πραγματικότητα. Αν πάρετε κάτι για τις συλλογικές συμβάσεις, είστε διατεθειμένοι να δώσετε το άνοιγμα των ομαδικών απολύσεων? Δεν υπάρχει τέτοια βούληση από τη δική μας μεριά. Στα εργασιακά έχουμε πει με κάθε δυνατό τρόπο ότι δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε ούτε στις ομαδικές απολύσεις, ούτε βεβαίως και πολύ περισσότερο στο lockout, δηλαδή στην ανταπεργία, τη δυνατότητα των εργοδοτών να απεργούν. Γι' αυτό σας λέω ότι και επειδή τα θέματα είναι πάρα πολλά, πολλά από αυτά είναι τεχνικά, πολλά από αυτά έχουν και μεγάλη πολιτική σημασία αλλά και συμβολισμούς. Καλό θα είναι να περιμένουμε λίγο ακόμα έτσι ώστε να έχουμε μια συνολική συμφωνία, μια συνολική τεχνική συμφωνία για να μπορέσουμε να συζητήσουμε επί συγκεκριμένων. Ακούγοντας αυτό που λέτε πάντως, δεν καταλαβαίνω που έχει γίνει σύγκληση. Δηλαδή αν εσείς δεν κάνετε πίσω στο lockout, δεν κάνετε πίσω στις ομαδικές απολύσεις, δεν το δέχεστε. Και ευελπιστείτε ότι θα επαναφέρετε και τις συλλογικές συμβάσεις. Μου δείχνει σαν να είναι ο χρόνος πριν από το Δεκέμβριο, τότε που περιμένατε. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν φαίνεται έτσι να έχουν γίνει βήματα. Σας λέω ότι δεν μπορώ να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, ούτε να πω εν μέσω διαπραγμάτευσης τι έχει δεχθεί η άλλη πλευρά, τι δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούμε εμείς, μπορώ να σας πω. Γι' αυτό συστήνω λίγο παραπάνω υπομονή, μερικές μέρες ακόμα, έτσι ώστε να δούμε πού θα καταλήξει όλη αυτή η συζήτηση, η οποία ξέρετε ότι τις προηγούμενες μέρες έχει ενταθεί. Τώρα λέτε κάτι σημαντικό. Λέτε να κάνουμε υπομονή και να περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει λίγο αυτή η συμφωνία. Υπομονή. Συμφωνώ, ναι, να κάνουμε υπομονή. Ούτως ή άλλως αυτό κάνουμε τόσο καιρό. Αλλά πόσο προοδευτικό το βρίσκεται αυτό και πόσο δημοκρατικό το βρίσκεται αυτό? Δηλαδή να κρατάμε τον κόσμο σε μαύρη μαυρίλα, να μην ξέρουμε τι μας ξημερώνει και να το δούμε έτοιμο και με υπογραφές, ενώ το διαπραγματεύεστε. Γιατί όχι, είναι σωστό έτσι, αυτό? Δεν είναι έτσι. Δεν θα έπρεπε να γίνονται όλα διαφανώς και μπροστά στον κόσμο και επίσημα? Τα θέματα τα οποία συζητούνται στη διαπραγμάτευση είναι σε όλους γνωστά. Από εκεί και πέρα ξέρετε ότι όταν υπάρχει... Ναι, αλλά όταν τα λέμε εμείς ότι είναι γνωστά, μας λέτε δεν είναι έτσι, περιμένετε να δείτε στο τέλος. Αν υπάρχει κάτι στις διαπραγματεύσεις, έχει να κάνει με το ότι μπορεί να αναγκαστείς να υποχωρήσεις σε ένα σημείο, να κερδίσεις κάτι άλλο και όλη αυτή η διαδικασία, ξέρετε, ότι είναι σαν το σκάκι. Αν αποκαλύψεις τις επόμενες κινήσεις σου, τότε ο διαπραγματευτής σου, ο συνδιαπραγματευτής σου ή ο αντισυμβαλόμενός σου, τις θεωρεί σαν να έχουν γίνει. Με αυτή την έννοια θέλει μία προσοχή
για το τι μπορεί κάθε φορά να αποκαλύψει ο καθένας. Και βλέπετε ότι όλοι σε αυτή τη διαπραγμάτευση κρατάνε τα χαρτιά τους κλειστά ως προς το τι μπορούν να δεχτούν και τι δεν μπορούν να δεχτούν. Ναι, ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο ότι... πράγμα που θέλω να σας πω είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει καμία υπογραφή αν δεν ληφθούν συλλογικές αποφάσεις και από τα κυβερνητικά όργανα και από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επομένως η συζήτηση θα διεξαχθεί αναλυτικότατα. Δεν έχετε κανένα λόγο να φοβάστε σε σχέση με αυτό. Θα διεξαχθεί αναλυτικότατα η συζήτηση και θα πάρουμε τις συλλογικές μας αποφάσεις τόσο ως κόμμα, ως ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα μπορεί θα έχουν τη δυνατότητα. Μπορεί και να μην πάρετε, μπορεί και να μην κατεβάσετε δηλαδή στο όργανα, στα όργανα σας την συμφωνία αυτή και να υπάρξουν οι αντιδράσεις των 53, για παράδειγμα, και να μην καταλήξετε σε συμφωνία, να την απορρίψετε. Τέτοιο, δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο. Οι 53 είναι στα κάγκελα, πώς δεν έχει φανεί. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Είναι απολύτως συμπαγές στο κόμμα. Από εκεί και πέρα, σε επιμέρους ζητήματα, είναι προφανές ότι ο καθένας έχει τη δυνατότητα να λέει τις απόψεις του, να συζητάει και στο, αλλά να κάνει και ό,τι στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Όχι να κάνει ό,τι του λέμε, κάνει ό,τι συλλογικά αποφασίζουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, αναφέρατε ότι ένα από τα κομμάτια, που τα γκάθια της συζήτησης τώρα, είναι και το συνταξιοδοτικό στην αρχή και η ενέργεια. Τα κρατάω και αυτά τα δύο για να μου πείτε. Στο συνταξιοδοτικό που δείχνει να φαίνεται πιο εύκολο σε σχέση με την ενέργεια σε αυτή τη φάση, στα μάτια μου τουλάχιστον. Στο συνταξιοδοτικό τι σας ζητούνε και δεν το έχετε λύσει ακόμα. Σας είπα ότι αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βρούμε τον καταλληλότερο τρόπο για μια ήπια προσαρμογή σε ό,τι αφορά το συνταξιοδοτικό. Δεν θέλω να μιλήσω με νούμερα αυτή τη στιγμή, διότι δεν έχει καταλήξει ακόμα κάπου η συζήτηση. Σας ζητούν προσωπική διαφορά από τώρα, το δέχεστε? Δεν θα κάνω σχόλια επί των ειδικών ζητημάτων μέσω διαπραγμάτευσης. Στην ενέργεια, ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε συμφωνήσει με την ελληνική πλευρά ότι θα πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια να γίνουν τα λεγόμενα νόμε, που είναι πληστηριασμοί τέλος πάντων ηλεκτρικού, και σε περίπτωση που αυτά δεν πετύχουν θα πρέπει να γίνουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Υπάρχει μια διαφωνία ως προς το πότε θα αποφασιστεί το αν έχουν επιτύχει ή δεν έχουν επιτύχει τα νόμε. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι η θέση της κυβέρνησης, η οποία έχει πάρα πολλές πιθανότητες επιτυχίας, είναι ότι πρέπει να υπερασπιστούν με το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ, και ως προς αυτό είμαστε απολύτως συμπαγείς. Περισσότερα τεχνικά πράγματα δεν μπορώ να σας αποκαλύψω αυτή τη στιγμή, γιατί σας ξαναείπα ότι όταν μιλάμε επί των ζητημάτων της διαπραγμάτευσης είναι σαν να αποκαλύπτουμε στον αντισυμβαλόμενο ή στον συνδιαπραγματευτή ποια μπορεί να είναι η επόμενη μας κίνηση. Έδωσε μια συνέντευξη το πρωί σήμερα ο κύριος Σκουρλέτης στην πρώτη γραμμή στο Λεριτζή και στον Οικονόμου και είπε απίστευτα πράγματα. Μίλησε για βαποράκια συμφερόντων που θέλουν να κάνουν ρεσάλτο στη δημόσια περιουσία. Είπε ότι θα τη δώσουμε όσο τη ΔΕΗ. Είπε ότι δεν θα αντιπαρατεθεί σε αυτό και ότι θα προσαρμοστεί και θα ακολουθήσει τις συλλογικές συμφωνίες. Δεν είπε δηλαδή ότι θα το τεινάξει στον αέρα το πράγμα. Αλλά είναι βαρύτατες κατηγορίες αυτές από έναν υπουργό της κυβέρνησής σας για τροκτικά συμφέροντα που λυμαίνονται και κάνουν ρεσάλτο. Είναι βαριά πράγματα. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να σας κάνουν και τόσο μεγάλη εντύπωση. Καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης στην Ελλάδα. Όχι, από την αντιπολίτευση δεν θα μου έκαναν εντύπωση. Αλλά εδώ τα λένε τα στελέχη σας. Ο άνθρωπος που το χειρίστηκε το θέμα. Δεν μιλάει για πολιτικά βαποράκια. Μιλάει για βαποράκια, φαντάζομαι, αλλά αυτό μπορείτε να το διευκρινίσετε και με τον ίδιο. Μιλάει για βαποράκια ιδιωτικών συμφερόντων, τα οποία είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα της κρίσης, εξαιτίας της πτώσης των τιμών, βρίσκουν πολλές φορές την ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν σε βάρος της δημόσιας περιουσίας. Και ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης πάντοτε, αυτής τουλάχιστον της κυβέρνησης, είναι να μην επιτρέψει κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό το λόγο διαπραγματευόμαστε, διότι δεν μπορούμε να δίνουμε δημόσιες υποδομές σε τιμή κάτω του κανονικού, κάτω του κόστους θα έλεγε κανείς, μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουμε αιτήματα των δανειστών. Δεν υπάρχει από την μεριά αυτής της κυβέρνησης περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Θα υπερασπιστούμε την δημόσια περιουσία και θα υπερασπιστούμε την δυνατότητά μας να την αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον ελληνικό λαό. Άρα, κύριε Τζανακόπουλο, μου λέτε ότι ο ενδεχόμενος αγοραστής των όσων θα βγάλετε σε δημοπρασία κλπ. Της ΔΕΗ, υποδομών της ΔΕΗ κλπ. Θα είναι τροκτικό
Το οποίο μάλιστα θα έχει έρθει και σε συμφωνία με την Τρόικα. Ποιο θα έρθει να τα αγοράσει, άμα του βάζετε από πριν τη στάμπα. Δεν σας είπα αυτό. Αυτό που σας λέω είναι ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι η ΔΕΗ βρέθηκε κατά τη διάρκεια της τετραετίας, της πενταετίας 2010-2014 σε μια αρκετά δύσκολη κατάσταση. Και εξαιτίας του γεγονότος ότι. Το 2014 τι έγινε, υπάρχουν... σώθηκε. Ορίστε. Το 2014 σώθηκε η ΔΕΗ. Σας είπα είχε, ότι. Εγώ διαβάζω, δεν το ξέρω. Ποιος δημιούργησε. Αλλά διαβάζω ότι είχε χρηματιστηριακή αξία κάτι 2,5 δισεκατομμύρια, ναι, και το έχει πέσει τα 400-500 εκατομμύρια. Ναι. Αυτό έγινε τα δύο τελευταία χρόνια. Όχι. Ποιος φόρτωσε τη ΔΕΗ με όλα τα χρέη τα οποία οδήγησαν στην πτώση της χρηματιστηριακής αξίας. Το έκανε η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ. Το γεγονός δηλαδή ότι η υπερχρέωση της ΔΕΗ παράγει σήμερα τα αποτελέσματά της σημαίνει ότι έγινε τα δύο τελευταία χρόνια. Αυτό είναι μια συσσωρευμένη κατάσταση για την οποία όμως μπορείτε να συζητήσετε και σε μεγαλύτερο βάθος και με τους αρμόδιους υπουργούς. Εγώ αυτό το οποίο προσπαθώ να σας πω είναι μια γενική πολιτική αντίληψη και μια γενική οικονομική αντίληψη που υπάρχει. Η Ελλάδα είναι σε κρίση, οι τιμές πέφτουν, επομένως αυτό για κάποιους εμφανίζεται ως χρυσή ευκαιρία για να μπορέσουν να βγάλουν πάρα πολλά χρήματα, καθώς γνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία σιγά σιγά θα επανέλθει στην κανονική της πορεία, θα υπάρξει σταθεροποίηση, θα υπάρξει άνοδος των τιμών και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι απολύτως ελκτικό για μια σειρά από ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία δεν έχουν στόχο τη στρατηγική επένδυση στη χώρα, αλλά έχουν στόχο το γρήγορο κέρδος. Αυτό προσπαθούμε να διαφυλάξουμε. Από τέτοιου είδους πρακτικές προσπαθούμε να διαφυλάξουμε τη δημόσια περιουσία. Κύριε Τζανακόπουλε, κάνετε λάθος που σταματούσατε την πώληση της ΔΕΗ, κομματιών της ΔΕΗ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τότε έβγαινε προς δημοπρασία. Όταν η αξία της ήταν μεγαλύτερη. Όχι. Δεν το βλέπατε να έρχεται, δεν το βλέπατε ότι θα χάσει την αξία της και θα την ξεπουλήσετε για ακόμα τη ψωμί. Το θέμα δεν είναι το θέμα τότε δεν ήταν να απολυθεί η ΔΕΗ, το θέμα ήταν να υπάρξει μια χρηστή διαχείριση της ΔΕΗ, η οποία ξέρετε ότι ήταν και μονοπόλιο και παρά το γεγονός ότι ήταν μονοπόλιο, δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλα χρέη, πράγμα το οποίο οφείλεται στην κάκιστη πολιτική την οποία άσκησαν προηγούμενες κυβερνήσεις. Επομένως, η λύση ποτέ δεν ήταν η ιδιωτικοποίηση. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Ο κ. Τζανακόπουλος παραμένει κοντά μας, θα είναι και μετά τις διαφημίσεις εδώ. Εσείς μπορείτε μέσω των social media να απευθύνετε τις ερωτήσεις και να του τις μεταφέρω εγώ από την εκπομπή αυτή, από το βήμα αυτό. Τηλεφωνήστε στο 1 4647 γιατί τρέχει και ένα πολύ ωραίο δώρο για όλους εσάς.